Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ζήτημα της γονικής μέρημνας και επιμέλειας μετά τη διάλυση ενός γάμου αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα. Και ναι, έχουν οριμάσει ήδη οι αναγκαίες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο ως προς αυτό. Το θέμα είναι όμως ποιες αλλαγές χρειάζονται, με ποιο περιεχόμενο και σε ποια κατεύθυνση. Και σε αυτά τα ερωτήματα, οι απαντήσεις του κυβερνητικού νομοσχεδίου, όπως θα δούμε, είναι είτε αποσπασματικές, είτε επιφανειακές και απλώς ποσοτικές, απέχουν όμως πολύ από το να είναι οι κατάλληλες απαντήσεις στις ανάγκες του σήμερα. Και ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι απλός. Το ζήτημα της γονικής μέρημνας, το νομοσχέδιο το αντιμετωπίζει ως ένα ζήτημα αποκλειστικά ατομικής ευθύνης και ως ένα ζήτημα το οποίο περιορίζεται αυστηρά μόνο μέσα στα όρια του οικογενειακού πλαισίου. Κι όμως, το ζήτημα της γονικής μέρημνας, εκτός από ατομική και οικογενειακή, έχει και μια προφανή κοινωνική διάσταση. Γιατί παρόλο που οι γονείς έχουν την ευθύνη της καθημερινής φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, τελικά η συνολική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο ούτε κυρίως από την οικογένεια. Καθώς δεν υπάρχει οικογένεια που να λειτουργεί σε κοινωνικό κενό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι, ασφαλώς, πόσο καθοριστικές είναι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η γονική σχέση και ευθύνη. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τι σημασία έχει και πόσο επιδρά αυτό το σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά και με ποιους όρους οικονομικούς και κοινωνικούς, και αυτό ισχύει φυσικά και για τη ζωή των γονιών. Αυτά ακριβώς όμως είναι που προσπαθεί συνειδητά να αποφύγει το νομοσχέδιο. Και γι' αυτό τελικά, παρά τις ίδιες του τις διακηρύξεις και την προσπάθεια της συμπολίτευσης να το παρουσιάσει ως σύγχρονο και αποτελεσματικό, ούτε θέλει, μα ούτε και μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα σύνθετα ζητήματα της γονικής μέρημνας που προκύπτουν μετά από ένα διαζύγιο. Στο κείμενο επαναλαμβάνεται συνεχώς το συμφέρον του παιδιού. Για να δούμε όμως πώς το νομοσχέδιο αντιλαμβάνεται αυτό το συμφέρον του παιδιού. Μια απλή ανάγνωση των άρθρων του αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι το συμφέρον του παιδιού περιορίζεται και ουσιαστικά εξαντλείται στην ουσιαστική επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του. Απαραίτητη και αναγκαία φυσικά αυτή η επικοινωνία. Αλλά από μόνη της δεν φτάνει, γιατί το παιδί έχει κι άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, αλλά για αυτές ούτε λέξη στο νομοσχέδιο. Βέβαια τώρα, μιλώντας για υγεία και εκπαίδευση, δεν ξεχνάμε ότι μέσα στην πανδημία βρήκατε και την ευκαιρία να μετατρέψετε τα λαϊκά τα σπίτια πρώτα σε σχολικές τάξεις με την τηλεκπαίδευση και τώρα τελευταία και σε διαγνωστικά κέντρα, τον self-test, δείχνοντάς μας πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το συμφέρον του παιδιού. Και πείτε μου τώρα εσείς, πώς μπορούν να ικανοποιηθούν αυτές οι βασικές κοινωνικές ανάγκες του παιδιού στην υγεία, την παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό, στην περίπτωση ενός φτωχού διαζευγμένου ζευγαριού ή ενός ανέργου γονιού ή και δύο ανέργων γονιών. Γιατί δεν είναι δά και όλοι πλούσιοι οι γονείς οι διαζευγμένοι. Να, γιατί ζητάμε ως ΚΚΕ την κοινωνική και οικονομική στήριξη των διαζευγμένων, όπως άλλωστε και όλων των λαϊκών οικογενειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους, μιας και το κράτος σας αδιαφορεί προκλητικά για αυτές. Να, γιατί ζητάμε το επίδομα της πολυτεχνίας να αφορά και γονείς που έχουν πάνω από δύο παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Και να, γιατί πρέπει επιτέλους να δίνεται αμέσως όμως
Εκείνο το επίδομα παιδιού από το κράτος στο γονέα που έστω και προσωρινά έχει την επιμέλεια και όχι αυτό το επίδομα να καθυστερεί μέχρι και 2 χρόνια. Μέχρι να βγει η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Μέτρα στοιχειώδη είναι ασφαλώς όλα τα παραπάνω, αλλά απουσιάζουν επιδεικτικά από το νομοσχέδιο. Βρίσκονται δε και στις τροπολογίες που κατατέθηκαν και που θέλουμε να ακούσουμε την άποψη της κυβέρνησης για αυτές. Τις τροπολογίες του ΚΚΕ εννοώ. Ακόμα όμως κι αν μείνουμε όπως κάνει το νομοσχέδιο, ακόμα κι αν μείνουμε αποκλειστικά και μόνο στην επικοινωνία του παιδιού με τους χωρισμένους γονείς του. Αλήθεια, πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι αυτή η επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους μέσα σε αυτή τη ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων στην οποία εργάζονται οι γονείς. Με όλα αυτά τα σπαστά ωράρια που τους διαλύουν κάθε οικογενειακό πρόγραμμα και τους αναγκάζουν να είναι όλη μέρα στη δουλειά και τους δρόμους, με το άγχος της ανεργίας και την πίκρα της φτώχειας να τους φαρμακώνει. Και δεν μου λέτε αυτό το αντεργατικό τερατούργημα που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο η απλήρωτη δουλειά και η ζωή λάστιχο των εργαζομένων και αυτό για το συμφέρον του παιδιού γίνεται? Αλήθεια, πότε ακριβώς θα γίνεται αυτή η ουσιαστική επικοινωνία του γονιού με το παιδί του? Την Παρασκευή που θα έχει ο γονιός ρεπό, αλλά το παιδί του θα έχει σχολείο και απογευματινές εξωσχολικές δραστηριότητες? Ή μήπως την Κυριακή που το παιδί του θα έχει εκείνο ελεύθερο χρόνο, αλλά ο γονιός θα είναι υποχρεωμένος να δουλεύει, αφού φροντίσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσετε την κυριακάτικη αργία για 32 παρακαλώ Κυριακές του χρόνου σε ένα σωρό εργασιακούς κλάδους? Κοντολογείς, πώς προστατεύεται αυτό το συμφέρον του παιδιού από ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρεί ότι η προσπάθεια των 2 γονέων να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με το παιδί τους αποτελεί μόνο ατομική τους υπόθεση, χωρίς την παραμικρή πρόβλεψη κρατικής στήριξης? Πώς αλήθεια προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού με την κραυγαλαία απουσία δωρεάν κρατικών υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, με την ανυπαρξία κρατικών υπηρεσιών συμβουλευτικής γονέων και παιδιών στελεχωμένες με τους κατάλληλους επιστήμονες και κάτι ακόμα? Για εκείνες, κύριε Υπουργέ, τις εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις που διαπιστώνεται κακή άσκηση της γονικής μέρημνας και όπου η παρέμβαση του εισαγγελέα κρίνεται όχι μόνο απαραίτητη, αλλά οφείλει να είναι και άμεση όσο γίνεται και γρήγορη, το να διευρύνεται η προθεσμία της εισαγγελικής παρέμβασης από τον 1 μήνα που ισχύει και να πηγαίνει στους 3 μήνες και μάλιστα με δυνατότητα παράτασης και άλλων 3 μηνών. Πείτε μας, είναι προς το συμφέρον του παιδιού και αυτό? Ή μήπως εδώ τα παιδιά πληρώνουν την υποστελέχωση των υπηρεσιών της εισαγγελίας ανηλίκων? Το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, της γονικής μέρημνας δεν μπορεί να εγκλωβίζεται. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκλωβίζεται ανάμεσα στους υποστηρικτές της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας με έναν οριζόντιο και ποσοτικοποιημένο τρόπο της μεζούρας από τη μια και στους υποστηρικτές του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου που ανεμίζει τη σημαία του χθες από την άλλη. Το ζήτημα αυτό μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και πρώτα-πρώτα για το καλό του ίδιου του παιδιού, μόνο μέσα από τις δωρεάν κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, τα οικογενειακά δικαστήρια που θα στηρίζονται στις γνωμοδοτήσεις των παραπάνω κρατικών υπηρεσιών και φυσικά την οικονομική στήριξη των διαζευγμένων γονιών. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία λείπουν από το νομοσχέδιο, γι' αυτό και επιλέγουμε το παρόν επί της αρχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.